αλευρόμηλη πριν από αρκετές δεκαετίες ήταν κινητήριος δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, όσοι έχουν απομείνει είναι απλά για να θυμίζουν εκείνη την εποχή που το επάγγελμα του Μιλωνά ήταν σκληρό, αλλά έτρεφε εκατοντάδες οικογένειες. Αυτή την ιστορία θέλει να θυμίσει ο πατήρ Ιωάννης Γουμενάκης, εφημέριος των Βουκολιών, ο οποίος ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια την αναπαλαίωση ενός τέτοιου αλευρόμηλου σε ένα εντυπωσιακό κτίσμα που βρίσκεται στο χωριό. Ήταν για μένα ένα όνειρο ζωής. Από την άποψη ότι ήθελαν να μάθουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας τις δυσκολίες που είχε το ψωμί μέχρι να φτάσει στο τραπέζι και τη σημασία που πρέπει να το δίνουν. Έτσι λοιπόν, όταν μου δόθηκε ευκαιρία και απέκτησε αυτό το χώρο που ήταν σε ρυπόδη κατάσταση, με 10 χρόνια δουλειάς έφτασε στο σημείο αυτό. Ο ιερέας με πολύ κόπο, προσωπική εργασία τελικά τα κατάφερε και μετέτρεψε το χώρο σε μουσείο, με στόχο να μπορούν να τον επισκεφθούν μαθητές και να μάθουν πώς έφτιαχναν παλιά ένα από τα πολυτιμότερα άγαθα, το ψωμί. Αφού αλωνίσουν το σιτάρι, έρχεται ο Μιλωνάς, το βάζει πάνω στο σιρό, αυτό το μικρό σιρό, γυρνάει ο Μιλωνάς και με αυτό το μικρό δόντι που έχει, χτυπάει τη δαΐστρα για να ρίξει το σιτάρι από σιγά σιγά. Όσο πιο γρήγορα γυρνάει ο Μιλωνάς, τόσο πιο γρήγορα πέφτει το σιτάρι. Η πέτρα σηκώνεται και κατεβαίνει. Και ανάλογα με το πόσο ψηλό θέλουμε να κάνουμε το αλεύρι, ανεβάζουμε και κατεβάζουμε την πέτρα. Το νερό οδηγείται στη χωάνη του, η οποία κινεί την τροχαλία που με τη σειρά της τον θέτει σε λειτουργία. Αυτό προσπάθησα να κάνω από την αρχή για να γίνει στα σχέδιά μου ένα project για τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου να έρχονται εδώ να βλέπουν πώς όργωναν παλαιότερα, πώς θέριζαν, πώς αλώνιζαν, μέχρι πώς άλεθαν το σιτάρι για να γίνει αλεύρι και πώς έφτιαχναν το ψωμί και το έψαιναν στο φούρνο. Αυτός όλος ο κύκλος υπάρχει σε αυτό το χώρο. Τέλος, ο πατέρας Ιωάννης κάνει έκκληση στους αρμόδιους να προχωρήσουν στην ανακατασκευή του δρόμου που οδηγεί στον Ερώμηλο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ την περιφέρεια ή το Δήμο, επειδή ο δρόμος με τις πλημμύρες που έκανε το χειμώνα δεν είναι όπως πρέπει να είναι για να έρθει ελαιοφορείο ή αυτοκίνητο για να επισκεφθεί το χώρο αυτό, να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορεί ο χώρος αυτό να γίνει επισκέψιμος.